Καταρχήν να πω και εγώ καλημέρα, συγγνώμη για το... για τη φωνή μου, αλλά είναι ημέρες τέτοιες, έχουμε την ίωση. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους πολίτες του Δήμου Βόλου μέσω των μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπείτε. Και παράλληλα να γνωριστούμε καλύτερα και να απαντήσω στα ερωτήματα που θέλετε να μου θέσετε. Πριν ξεκινήσω, επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά στα όσα τις τελευταίες μέρες διαδραματίζονται και διαμορφώνουν μια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν έναν απερχόμενο δήμαρχο, γνωστός πλέον όσο τίποτα. Ο κύριος αυτός έχει κλειστεί στο γραφείο του, όπως έκανε άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, και παραδίδει μαθήματα δημοκρατίας, αφού έχει σπουδάσει πολιτική στη Μόσχα. Επιχειρεί δε μέσω των συνεργατών του να διαβάλει και να λασπολογήσει τους αντιπάλους του. Δεν υπερβάλλω. Από το γραφείο του βγαίνει μόνο όταν είναι να κάνει κανένα ταξιδάκι με άλλους 4 αποτυχημένους ανά τη χώρα, προσπαθώντας να δείξουν ότι έτσι προβληματίζονται, ανησυχούν και γενικώς τρέχουν για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Στον επερχόμενο δήμαρχο έχω να αναγνωρίσω ένα, ότι είναι μεγάλος μαέστρος να πείθει ότι το τίποτα στα χέρια του είναι τα πάντα. Σε αυτή την πόλη που ζούμε, μια βόλτα στο κέντρο τα λέει όλα. Και υπογραμμίζω στο κέντρο, γιατί υποτίθεται ότι είναι η βιτρίνα της πόλης και γίνεται, ας πούμε, κάποια προσπάθεια ώστε να κρύψουν την πραγματική εικόνα. Στις γειτονιές άστα να πάνε, κατάθλιψη. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από την έλλειψη κάθε φροντίδας και απουσίας του Δήμου από τα πιο απλά πράγματα. Πραγματικά θυμώνω με αυτό το σύστημα και την οτροπία των επαγγελματιών της πολιτικής. Σε λίγη ώρα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, δίπλα, θα συνεδριάσουν, λέει, για να αποφασίσουν εάν θα διεκδικήσουν ο Βόλος μας να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα. Και μην προσπαθήσετε να με ρωτήσετε αν στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια τη στηρίζω. Είναι ιδέα βέβαια του κυρίου Σταύρου Μητσικώστα εδώ και πολύ καιρό. Και για να μην δουλευόμαστε, αυτή την υποψηφιότητα τη διεκδικούν 40 επιπλέον και άλλες πόλεις. Αλλά πριν μπουν στην διαδικασία να διεκδικήσουν αυτή την υποψηφιότητα, καλά θα ήταν να βγάλουν μια σκούπα στο δρόμο να σκουπίσει τη βρωμιά, να πλύνουν ένα γκάδο, να μπαλώσουν, να καλύψουν μια λακκούβα. Αλλά ξέχασα, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αφού είναι δήθεν. Δεν ασχολούνται με αυτά, με τις καθημερινότητες. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα επαγγέλματα βιώνουν μια τεράστια κρίση. Και δει το δικό σας επάγγελμα, του δημοσιογράφου. Όμως, στο κατάντημα που έχει περιέλθει η χώρα μας, έχετε τεράστια ευθύνη και σας κοιτώ στα μάτια. Όσοι αφορά την πόλη μας, καταλαβαίνω ότι αρκετοί από εσάς έχετε διατελέσει συνεργάτες αυτών που οδήγησαν την πόλη μας και τους πολίτες μας στην εξαθλίωση. Τι σημαίνει αυτό? Και αν σημαίνει κάτι, τότε πρέπει να σταματήσει εδώ. Αρκετά. Ζητώ από όλους εσάς να μου ασκήσετε έντονη και σκληρή κριτική. Ανιδιοτελείς όμως. Μέσα από αυτή θα βελτιωθώ και θα μάθω το καλύτερο και το συμφέρον για την πόλη μας. Το ίδιο όμως οφείλεται να πράξετε προς όλες τις κατευθύνσεις.
τέρμα η πολιτική ασυλία, η ασυδοσία, τέρμα τα πρωτόκολλα, τέρμα οι δήθεν που κατέστρεψαν την πόλη μας, την ομορφότερη πόλη. Και ρωτώ, πόσα χρόνια, ρε παιδιά, θα χρειαστεί και θα συνεχιστεί αυτή η κατάντια με τον δρόμο στην είσοδο της πόλης? Πόσα χρόνια ακόμη θα ανεχτούμε μία τρύπα σε ένα βουνό που πίσω από αυτή την τρύπα θα λέγεται περιφερειακός? Πόσα χρόνια θα συνεχίσετε εσείς να καλύπτετε όλους αυτούς που κοροϊδεύουν το λαό του Βόλου, τους δήθεν? Πρόσφατα επισκέφτηκα τους δρόμους του Πηλίου και τον καινούριο δρόμο που έγινε πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, Χάνια Κισός. Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης, των πολιτών, ευκολότερη πρόσβαση στους τουρίστες. Η χάραξη όμως αυτού του δρόμου έγινε για να εξυπηρετεί συμφέροντα 3-4 οικογενειών. Αν μας πέραν χαμπάρι στο εξωτερικό θα γυρνάγανε έργο. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Περάσαν οι αθεόφοβοι τον κεντρικό δρόμο μέσα από το χιονοδρομικό. Δηλαδή, να παρακαλάμε να μην χιονίσει, να μην έρχονε τουρίστες για να λειτουργεί ο δρόμος. Και όταν χιονίζει παραμένει κλειστός ο δρόμος. Πράγματα εκτός φαντασίας, ούτε σε κόμιξ δεν γίνονται για τα παιδιά. Κάτι για το οποίο συμπτωματικά εχθές υπήρχε μια αναφορά σε μια τοπική εφημερίδα, σε ένα άθρο μάλιστα γίνεται λόγος και ακόμη για πιθανές ποινικές διώξεις. Και ρωτώ για άλλη μια φορά, σε αυτή εδώ την πόλη εγωισμός, ηθική, ντροπή δεν υπάρχει? Ποια είναι η αντίδραση όλων μας? Όλοι μας έχουμε ευθύνες. Λυπάμαι πολύ. Αυτός ο Βόλος δεν είναι ο Βόλος που ονειρευόμαστε. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Άμεσα. Σήμερα. Εδώ και τώρα. Τέρμα οι δημόσιες σχέσεις. Τα προσωπικά συμφέροντα και η δειλοπρέπεια στους πολιτικούς προϊσταμένους μας. Ο Βόλος χρειάζεται αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. 40 χρόνια ψέμα και υποκρισία. Πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι αυτή η κατάσταση δεν τζουλάει πλέον. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική. Οι Έλληνες πολιτικοί και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας εδώ στο Βόλο απέτυχαν σε όλα τα επίπεδα. Επιτέλους ζητώ από σας να αφουγκραστείτε τα προβλήματα της πόλης μας, τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Επιτέλους στηρίξτε μια νέα προσπάθεια. Πριν σας αρχίσετε να μου κάνετε ερωτήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ και να εξηγήσω και σε κάποιους συνανθρώπους μας και σε εσάς προσωπικά κάποια περιστατικά. Σημερινοί υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι του Δήμου, άνθρωποι που ασχοληθήκαν με τα κοινά της πόλης μας, με επισκέφτηκαν αρκετές φορές προσκομίζοντάς μου ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός μέσα περιείχε καταγγελίες διαφθοράς και διαπλοκής. Πρόθεσή μου δεν είναι να αναλωθώ με το παρελθόν. Αυτοί οι άνθρωποι που διατελέσαν και κάνανε όλα αυτά τα σκάνδαλα, θέλω να πιστεύω θα κριθούν και από το Θεό και από τον κόσμο του Βόλου. Πρόθεσή μου δεν είναι να τους κατηγορήσω και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Θέλω να αναλωθώ με το μέλλον, με την προοπτική, με το αύριο. Καταγγελίες όπως ο βιολογικός καθαρισμός που σκοπίμως δημιουργούν προβλήματα για να τον δώσουν σε ιδιώτες, όπως προβλήματα με την Εργίν, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι. Κάτι ανάλογο που έγινε
με την ανάθεση, αν θέλετε, για την φωτογραφική αυτή διάταξη για τα αυτοκίνητα που πάνε αγοράσουν για τη ΔΕΙΑΜΒ και έκανα παρέμβαση με εξώδικη διαμαρτυρία. Έτσι λοιπόν και από εδώ και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με το αύριο, θα παρεμβαίνω και στέλνω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που βάζουν την υπογραφή τους να προσέχουν, γιατί θα βρεθούν πρώτο εισαγγελέα. Άρα λοιπόν για το μέλλον μας ενδιαφέρει και για το αύριο. Το παρελθόν το αφήνουμε στην άκρη. Επίσης ένα σημαντικό πράγμα που μεταφέρεται, αν θέλετε, στην ομιλία που έκανα πριν ένα μήνα, αλλά και σε όλες τις τοποθετήσεις μου και τις απόψεις μου, έχει να κάνει με μια συνέντευξη και κάποια θέματα που έθιξε ο κύριος Απόστολος Παπατόλιας, ένας νέος πολιτικός, ένας πολιτικός επαγγελματίας, θα τον έλεγα, που ήθελε να κάνει καριέρα. Τι είπε ο κύριος Παπατόλιας? Είπε ότι, απευθυνόμενος στη Δημοτική Αρχή, ασκώντας κριτική βέβαια, ότι κολυσιέργησε, δεν χρησιμοποίησε προγράμματα δήθεν του ΕΣΠΑ, γιατί δεν έκανε αυτά τα χαρτιά, γιατί δεν έγινε εκείνο και πλέον τα χάσαμε αυτά τα έργα. Αυτή τη χρηματοδότηση, αυτή τη δυνατότητα. Και έρχεται, όχι ο Δήμαρχος, το δεξί του χέρι, οι άμεσοι συνεργάτες του, της Δημοτικής Αρχής, και λένε ότι όχι, κύριε Παπατόλια, εσείς επί δικιά σας νομαρχία, όταν ήσασταν νομάρχης, δεν κάνατε σωστά τα χαρτιά, δεν κάνατε σωστά τις αιτήσεις, δεν τρέξατε, δεν γίνανε σωστά τα πράγματα και γι' αυτό δεν πήραμε αυτά τα κονδύλια ή δεν μπήκαμε σε αυτά τα προγράμματα. Αν δεν κάνω λάθος και θυμίστε εσείς στην αίθουσα εδώ, αυτά τα πρόσωπα είναι η κυρία Οικονόμου και ο κύριος Ξηρακιάς. Όταν ήταν ο Μάρκης, ο κύριος Παπατόλιας, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ρε, κοροϊδευόμαστε, δουλεύετε τον κόσμο? Ρε, άμεση συνεργάτη του Παπατόλια δεν ήταν αυτοί? Ρε, για μαλάκες έχετε τον κόσμο? Τι δηλαδή, η Οικονόμου κατηγορεί την Οικονόμου και ο Ξηρακιάς τον Ξηρακιά? Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Ανέχεστε αυτά τα καραγκιοζλίκια? Λοιπόν, σας λέω ότι όσο και να τους καλύπτετε, ο κόσμος στις 18 Μαΐου θα σας δώσει μια απάντηση. Όχι σε αυτούς και σε εσάς όλους που καλύπτετε αυτές τις αθλειότητες, αυτές τις γελοιότητες. Δηλαδή, οι ίδιοι αλλάζουν καρέκλα, φοράνε άλλα ρούχα, άλλα κουστούμια, άλλα φορέματα και αλληλοκατηγοριούνται. Ρε, πού γίνεται αυτό το πράγμα? Τι κοροϊδία είναι αυτό? Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας. Είμαι έτοιμος για σκληρές ερωτήσεις. Αλλά αγνές. Όχι σκοπτικές. Γιατί στις σκοπτικές δεν θα απαντήσω. Και πριν κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, που είμαι στη διάθεσή σας και με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω, να ξέρετε ότι δεν είμαι πολιτικός. Άρα δεν απαντήσω πολιτικά, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο. Να είστε καλά. Κυρία Φίσα. Αν επιτρέπετε, από... Από το Μάση Πινέ, την Ελλάδα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε πει στο παρελθόν και σε συνεδέψεις σας ότι ο στόχος σας είναι να κάνετε το Βόλιο Μονακό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν αναλάβετε την Δημοτική Αρχή, πού θα εξαντληθούν και πού θα βρείτε τους χώρους για να κάνετε όλα αυτά τα οποία ονειρεύεστε για την πόλη του Βόλου, τη στιγμή που η Δήμη και οι ΟΤΑ όλες τις χώρες μοραβούν οικονομικά λόγω της μείωσης των πόρων που λαμβάνουν την κεντρική δίκηση. Καταρχήν, χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήταν μια πολύ ωραία ατάκα, έτσι. Επί ένα μήνα περίπου τώρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά και στην Αθήνα, παίζουν αυτό την ατάκα. Για μένα όμως δεν ήταν μόνο ατάκα. Καταρχήν, ξεκινώντας από το πού θα βρω, θα πω, θα σταματήσω να κλέβουμε. Ο συνδυασμός ο δικός μου, με επικεφαλής εμένα και τους συνεργάτες που έχω επιλέξει, δεν μας αρέσει να κλέβουμε. Και ιδιαίτερα δημόσιο χρήμα. Άρα λοιπόν, επειδή έχω πάει 3 φορές στο Μονακό,
Και όταν λέω κάτι, το συνδυάζουμε αγγίζοντας την πραγματικότητα. Τι είναι το Μονακό? Αν εξαιρέσετε την πίστα των αγώνων που έχει μια ιδιαιτερότητα, σε πολλά άλλα πράγματα ταιριάζει με την όμορφη πόλη μας. Δηλαδή, βουνό πράσινο, θάλασσα. Η διαφορά τι είναι? Ότι στον δρόμο όταν κυκλοφορείς δεν βλέπεις ούτε μια γόπα τσιγάρου. Υπάρχει καθαριότητα. Βέβαια, υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να προσελκύσουν τον τουρίστα και να αυξήσουν την τουριστική κίνηση, άρα και τα έσοδα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Να καλυτερεύσουμε το αεροδρόμιο, να καλυτερεύσουμε το λιμάνι που δεν διανοείται ένας Βόλος να μην έχει μία μαρίνα και να μένει στα λόγια πώς, τι, ποιος θα το πάρει, τι θα το κάνει. Και βέβαια αυτή η αθλειότητα που δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί με τα σκραπ. Δεν μπορεί να έρχονται τουρίστες εδώ και αντί να παρουσιάζουμε κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, να βλέπουν κάτι άθλιο. Δεν ξέρω γιατί δεν παρεμβαίνουν οι αρμόδιοι. Δεν θέλουν να κάνουν ομελέτα χωρίς να σπάσουν αυγά. Εμένα μου αρέσει την ομελέτα να την τρώω κάνοντας σπάζοντας αυγά. Να έρθω σε ρήξη με όλους αυτούς για το καλό της πόλης μου. Όλα αυτά όμως δεν είναι απαραίτητο να έχουμε δημόσιους πόρους. Μπορούν να βρεθούν κονδύλια από πολλά και διάφορα, τι να σας πω, προσέλευση επενδύσεων, επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεργασίες. Όταν θέλεις να δουλέψεις, όταν θέλεις να προσφέρεις, θα βρεις τον τρόπο να τρέξεις και να εξοικονομήσεις πόρους από πολλά και διάφορα προγράμματα ή ακόμη και από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να αγγίξουμε το Μονακό κατά 100%, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην πόλη. Κύριος Λαμπράκης, πρώτη αυτή. Υπάρχει κάποια πράγματα που πλέον να μένουν προς άλλους επαγγελματίες. Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί οι καλοί λογαριασμοί είναι κάποιους καλούς φίλους. Ποιοι είναι οι άνθρωποι μου, όπως είπατε, όπως καταγγείλατε μάλλον, έχουν διατελέσει συνεργάτες όσων ευθύνεται για το κατάπινο της πόλης? Συγγνώμη. Αν βλέπετε κάποιον εδώ μέσα, και αν ξέρετε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσω. Θα μου να σας πω. Είναι μια πολύ σοβαρή μορφή αυτή, έτσι. Καταρχήν, τα ελληνικά τα γνωρίζω καλά, δεν χρειάζεται να διαβάσω και έχω γράψει. Είπα ότι κάποιοι έχουν διατελέσει, δηλαδή είναι πρωτάκουστο ένας δημοσιογράφος να είναι γραφείο τύπου του Δημάρχου ή του Νομάρχη ή του κυρίου, της κυρίας Ροδούλα Ζήση ή του κυρίου Αγοραστού. Τι είναι στα γραφεία τύπου, οικοδόμοι ή ψαράδες? Γιατί αναφέρομαι γενικά σε συνεργάτες δημοσιογράφους που είναι δίπλα σε πολιτικά πρόσωπα και προσπαθούν μέσα από την επικοινωνία και την εργασία τους να επηρεάσουν άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογράφους. Εάν το καταφέρουν ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ως κλάδος έχετε συμμετοχή στα κοινά, σε ανθρώπους που πολιτεύονται, είναι αλήθεια ή ψέματα? Έτσι, και αυτό εννοώ, και όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, δεν πιάνω όλη την γκάμα. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκα σε αδικίες στο χώρο σας, γιατί κάποιοι οικονομάνε και κάποιοι είναι στην πείνα και στο τρέξιμο. Και ιδιαίτερα μιλάω για μαχόμενους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι άξιοι σεβασμού. Οι υπόλοιποι που έχουν τους έξτρα μισθούς και αυτά τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτοί είναι που έχουν διαμορφώσει την κατάσταση. Και αυτούς εννοώ, όχι τους μαχόμενους δημοσιογράφους. Να πούμε στην ουσία έτσι, μπράβο. Τα δύο κορυφαία προβλήματα κατά την άποψή μου, η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό. Πώς θα αντιμετωπιστούν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων? Γιατί ξέρετε πως σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό, αναφέρομαι στις ελλείψεις και στην αγωνία προσλήψεων μέχρι το 2016 και στο κυκλοφοριακό σε μια κατάσταση που όλοι βιώνουν. Αλλά το να την επισημαίνουμε πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό ρωτάω. Θα σας απαντήσω και θέλω να καταλάβετε πέντε πράγματα.
40 χρόνια, για να διευκολύνουμε και τις ερωτήσεις μπροστά που θα γίνουν. 40 χρόνια, εάν παρουσιάσουμε σε ένα δωμάτιο όπως είναι αυτό τα προγράμματα της πλειοψηφίας αυτών που διατελέσαν δήμαρχοι ή νομάρχηδες στην πόλη του Βόλου, αυτός ο χώρος δεν φτάνει για να βάλουμε τα ψέματα και την κοροϊδία που γράφανε μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Για μένα πρόγραμμα τι σημαίνει? Πρόγραμμα δεν σημαίνει να γράψω σε 5 κόλλες χαρτί ψέματα, ανασφάλειες και ανακρίβειες. Πρόγραμμα σημαίνει να πιστεύεις και να έχεις διαπιστώσει το πρόβλημα που υπάρχει για να μπορέσεις αύριο ή αμέσως μετά να το λύσεις. Πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην καλλιτεχνικότητα και στο κυκλοφοριακό. Ποιος το δημιούργησε? Ο απλός πολίτης ή αυτοί που επί σειρά ετών κυβερνούν και δεν κάνουν τίποτα? Θα σας φέρω παράδειγμα. 5 χρόνια τώρα είναι, 6 δεν ξέρω πόσα, τη γωνία Δημητριάδος που κατεβαίνουμε όπως ερχόμαστε, το παλιό κτίριο εκεί, το πήγαν να το φτιάξουν πάρκινγκ, το σταματήσαν, έχουν βάλει 5 τσίγκους που βρήκαν από κάτι τσιγκάνους και έχει μείνει έτσι. Και μπαίνουν μέσα νερά, σκουπίδια, βρώμα. Το κράσιλι. Ναι, εντάξει, εγώ είπα στην αρχή της Δημητριάδος. Επιτρέψτε μου, άμα δεν ξέρω όλους τους δρόμους ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινήσαν να κάνουν κάτι, αλλά συνήθως έτσι γίνεται εδώ στο Βόλο ειδικά. Ξεκινάς με μία ημερίδα, πηγαίνεις στην μελέτη και εκεί τελειώσαν όλα, έγινε το έργο. Εγώ, αν έχετε καταλάβει, έχω ξεκινήσει μία προσωπική επαφή μαζί με τους συνεργάτες μου και συζητάω καθημερινά, ξεκινώντας από τα χωριά αλλά και τις γειτονιές της πόλης, τα προβλήματα που βιώνουν οι συμπολίτες μας. Το κάνω αυτό γιατί θέλω να έχω προσωπική άποψη, προσωπική εικόνα και οι δε συνεργάτες μου καταγράφουν αυτά τα προβλήματα, ώστε να δούμε πότε και πού μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση και πώς μπορούμε να επέμβουμε για ένα καλύτερο αύριο. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα της πόλης μας θα μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, υλοποιήσιμες όμως σε λίγο χρονικό διάστημα, όχι μακροπρόθεσμες και να μείνουν στα χαρτιά. Και φυσικά η καθαριότητα ξεκινάει από τον Δήμαρχο. Δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, είναι η ευσυνειδησία του κάθε εργαζόμενου και η διάθεση των προσιαμένων, αλλά και του Δημάρχου, να μπορέσει να καθαρίσει αυτή την πόλη. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν ιδέες, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει η διάθεση και συνείδηση. Και σε αυτό το πράγμα θα είμαστε πρωτοπόροι. Κύριος Μαξιμπάνος από το Θεσσαλία TV. Καλησπέρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των οικονομικών, γιατί είναι γνωστό ότι τώρα μας βρίσκεται σε κρίση, ανάλογα είναι η κατάσταση και των Δήμων, επειδή βλέπουμε και από προηγούμενες δημοτικές αρχές, για παράδειγμα, θέλουμε να γίνει όπως είπατε αναφερθήκατε στο έργο της Μαρίνας, στην ουσία δεκαετιών αυτό το έργο. Ή να κάνουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Λέμε ότι έτσι. Μου βάλτε το μικρόφωνο. Το ερώτημα λοιπόν που μου τίθεται είναι πώς θα μπορέσετε να βρείτε τους αδερφούς πόρους, δηλαδή εννοώ θα μπορείτε να επιδιώξετε και ιδιωτικές επενδύσεις πέρα από την κρατική χρηματοδότηση αυτή η οποία υπάρχει, έστω και στην μειωμένη, και είναι βέβαια ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να επιδηθούν κάποια μεγαλύτερα σχέδια. Άρα δηλαδή θα ρίξετε την βαρύτητά σας και εκεί, είπατε ας πούμε για το λιμάνι του Βόλου, ενδεχομένως να υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία ανάλογη του έργου της Μαρίνας και άλλα συναφέρει από το νομίζω τοποθετήθηκα σε αυτό, κύριε Παξιμπάνο. Τι είπα δηλαδή? Δηλαδή για να φύγουν τα σκράπ από το λιμάνι χρειάζεται χρήμα? Δεν κατάλαβα. Για να διώξουμε τα σκράπ
που εκμεταλλεύονται ένα, δύο, τρεις και δεν ξέρω πόσοι, τέσσερις και υποφέρουν χιλιάδες κόσμος, χρειάζεται επένδυση. Το για να γίνει μια μαρίνα είναι απαραίτητο να χρηματοδοτήσει το ελληνικό δημόσιο. Θα μπορεί να υπάρξει συνεργασία με μια εταιρεία, με ένα κεφάλαιο ιδιωτικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν και το σημαντικότερο, δεν θα κλέψουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα για να λελεατήσουμε. Μπαίνουμε να προσφέρουμε. Άρα λοιπόν, όταν έχεις διάθεση και θέλεις να δουλέψεις, θα βρεις τον τρόπο. Και εμείς έχουμε, πιστέψτε μου, τον τρόπο και τη διάθεση να προσφέρουμε έργο. Αυτό άλλωστε είναι η αρχή μας και το τέλος μας. Αυτό είναι η εξαγγελία που έκανα. Ότι σκοπός μου δεν είναι να βγω δήμαρχος. Ούτε με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την πόλη μου προσφέροντας και κοινωνικό έργο και να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας, στους συνανθρώπους μας, σε όλη την πόλη. Κυρία Φωτιάδο, εκεί, κύριε. Κυρία Φωτιάδο, από τον Σπορτ, δεν πειράζει, είδα το. Λοιπόν, κύριε Βέο, βγήκε ο είπα κάποια στιγμή ο πρόεδρος του κ. Σκουτσιαωρίς ότι η δική σας δύναμη στηρίζεται μόνο σε κάποιους οπαδούς λόγω της ιδιότητάς σας ως πρόεδρος του Ολυμπιακού Πόλου, σε ψηφοφόρους της Χρήσης Αυγής αλλά και στον αγανακτισμένο πολίτη της Μαγνησίας. Θέλω την απάντησή σας αυτό και από αφορμή του ερωτήματος να μου δώσετε λίγο και τη θέση σας πάνω στο φαινόμενο της Αυγής. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, να ρωτήσετε πολιτικούς οι οποίοι δημιουργήσαν τη Χρυσή Αυγή. Δεύτερον, εγώ δεν είμαι πολιτικός, άρα δεν θα απαντήσω πολιτικά. Δεν ανήκω σε κάποιον πολιτικό χώρο, άσχετα αν ο πατέρας μου συγχωρεμένος για πολιτικά φρονήματα πήγε φυλακή. Που σημαίνει ότι ανήκω σε έναν προοδευτικό χώρο, αλλά προοδευτικός δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι όπως τα κάνανε. Τι σημαίνει προοδευτικός, τι σημαίνει δεξιά ή αριστερά. Σε όσον αφορά την τοποθέτηση του κύριου Πιτσιώρη, πραγματικά με ευχαριστεί αυτό που λέει, αν πραγματικά το πιστεύει. Άρα δεν πηγαίνουμε σε καμιά εκλογική αναμέτρηση, πηγαίνουμε σε μια μεγάλη εκλογική νίκη του Αχιλλέα Μπέου και του συνδυασμού του. Γιατί οι αγανακτισμένοι στην πόλη του Βόλου αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπερβαίνουν το 80%. Άρα, αν με ψηφίσουν αυτοί, ειδοποιήστε τους αντιπάλους να σταματήσουν να κατεβαίνουν. Κυρία Τασοπούλα, από τη Θεσσαλία. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω καταρχήν δύο ερωτήσεις σε δύο Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν κάνα στην περίπτωση που εκλεγείτε στα θέματα της καθημερινότητας μπορείτε να σκεφτείτε στα θέματα της διαχείρισης της καθημερινότητας τις συμπράξεις του Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα όπως είναι στο τομέα της ανακύκλωσης, όπως είναι το τομέα της καθαριότητας, όπως είναι το τομέα της διαχείρισης του νερού. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά μια αποστολή σας που λέτε εμείς θα βρούμε τα χρήματα, σε συνέχεια της ερώτησης του συναδέλφου, εμείς θα βρούμε τα χρήματα γιατί θα σταματήσουμε να κλέβουμε. Ο συνδυασμός των δικών μας δεν του αρέσει να κλέβει, ιδιαίτερα το δημόσιο χρήμα. Θεωρείτε ότι και η παρούσα δημοτική αρχή, αλλά και οι προηγούμενες που πέρασαν, τις οποίες απαξιώσατε με την τοποθέτησή σας, κλέβετε, είναι κλέφτες. Να μ' αρέσει που κάνετε αυτή την ερώτηση. Που στημένη, χωρίς να παρεξηγηθείτε, έτσι. Χωρίς να παρεξηγηθείτε, να απαντήσω. Η ερώτηση αυτή που μου κάνετε, λέω, μου αρέσει που μου την κάνετε, γιατί διαπιστώνω βάσει την ερώτηση που κάνετε, ότι έχετε συμμετοχή με το σημερινό καθεστώς και το προηγούμενο, του συστήματος δηλαδή. Θα σας πω λοιπόν κάτι. Σε ό,τι αφορά εάν οι πολιτικοί κλέβουν ή όχι, καθημερινά, ή μάλλον να τοποθετηθώ αλλιώς, οι πολιτικοί και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Καθημερινά βιώνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε παρεμβάσεις ελληνικής δικαιοσύνης σε δεκάδες πολιτικά πρόσωπα για διασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Σε όσον αφορά το Βόλο,
Θα πω κάτι και θα το κλείσω εδώ. Η καταγγελία μου αυτή είναι αόριστη, αλλά επειδή δεν έχω μάθει να σπηλώνω ονόματα ανθρώπους που προφανώς έχουν οικογένειες, γιατί κάτι ανάλογο έχω βιώσει, δεν είναι απάντηση από μόνη της, κυρία Τασοπούλου, δεν είπαμε, όταν μια εταιρεία όπως είναι η ΔΕΙΑΒ, που εκ των πραγμάτων από μόνη της πρέπει να είναι βιώσιμη, να έχει φτάσει σε ένα σημείο να χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιοι οφείλονται για αυτό το κατάντημα? Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, κάποιος που έχει κάνει διασπάληση δημόσιου χρήματος να κλέψει? Όταν... Ναι, εμείς είπα, εμείς δεν θα κλέψουμε. Αν κλέψαν οι άλλοι, ας κρυθούν από τον κόσμο. Θα τους κρίνει άλλο. Δεν είπα ότι κλέψανε. Εμείς, λέω, δεν θα κλέψουμε. Δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Έχουμε διάθεση όμως και όρεξη σε ό,τι ασχοληθούμε να το κάνουμε σωστά. Να προστατέψουμε τα χρήματα των βολιωτών, να τους προσφέρουμε ποιότητα καλύτερης ζωής, έργο και καλύτερη καθημερινότητα. Τώρα, λέτε για το αν θα συνεργαστώ με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι. Ξεχωρίζουν, είναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι αντίθετος. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΒ, είμαι αντίθετος κατά κράτος ότι μπορεί ποτέ να γίνει ιδιωτικοποίηση σε ένα αγαθό όπως είναι το νερό. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και να προσφέρει στον πολίτη ποιοτικό νερό και να προσφέρει και φθηνό νερό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα από το πρόγραμμά μας, γιατί το έχουμε έτοιμο το πρόγραμμά μας κατά μεγάλο ποσοστό. Γιατί εμείς αυτά που θα πούμε θα τα κάνουμε, ενώ αντίθετα με όλους τους άλλους μπορούν να τα κλέψουν, αφού δεν θα τα κάνουν, τι τους πειράζει, να τα πούνε. Δεν είναι όμως απορία άξιων ένα ποιοτικό νερό που φεύγει από το πύλιο, από διάφορα χωριά να χύνονται στο ρέμα και στη θάλασσα, και ένας να μην έχει σκεφτεί να κάνει ένα έργο ζωής για την πόλη του Βόλου, να μαζέψει αυτό το νερό κάπου και να το δώσει. Και μη μου πείτε πώς θα γίνει. Μπορεί, ξέρετε, μπορεί να υπάρξει σύμπραξη με τον ιδιωτικό. Όχι, θα το κάνει μόνο ο Δήμος. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κονδύλια που εύκολα τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα πας κατευθείαν εκεί, και μπορεί να το κάνει με δικούς του πόρους και να προσφέρει μέσα από αυτό το έργο στους πολίτες και καλό νερό και φτηνό. Αλλά σε καμία περίπτωση, γιατί γύρισα σε μερικά χωριά και πρόλαβα να μάθω τα προβλήματά τους, Φερρυππίν, στα Λεχόνια ή στον Άγιο Βλάση, δεν θα πάρεις το νερό από την τοπική κοινωνία να το δώσεις στο Βόλο και να έχει πρόβλημα ο Άγιος Βλάσης. Θα πάρεις το νερό που περισσεύει από εκεί και θα το δώσεις στο Βόλο, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Αυτά είναι τα προγράμματα, αλλά θέλει τρέξιμο, θέλει δουλειά, θέλει να ασχοληθείς. Άρα λοιπόν, υπάρχουν συνεργασίες που μπορεί να γίνουν, όπως είναι η Μαρίνα, με επιχειρηματίες, με ιδιωτικά κεφάλαια, και απαιτείται η συνεργασία για να έρθουν πόροι, αλλά υπάρχουν και προγράμματα και δουλειές που η Δημοτική Αρχή πρέπει να βάλει τον κόλο της κάτω και να δουλέψει. Καθαριότητα, ανακύκλωση. Θα το δούμε. Αυτά όλα θα συζητηθούν και θα δώσουμε λύσεις. Πάντα με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και όχι να δώσουμε δουλειά σε ιδιώτες καταστρέφοντας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν με ρώτησε κανείς για τον περιφερειακό που είπα την τροπή, την τρύπα κτλ. Θα μου πείτε τι θα κάνω εγώ. Θα κλείσω την πόλη. Και σ' όποιον αρέσει. Κοροϊδεύουνε 15 χρόνια. Να κάνουν ένα περιφερειακό
και να κάνουν 5 πράγματα. Θα κλείσει η πόλη. 6 μήνες να γίνει ο περιφερειακός άμα τους αρέσει. Τι θα φοβηθώ μήπως με πάρει ο υπουργός? Ποιος υπουργός? Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ούτε είμαι εξαρτημένος, κυρία Τασοπούλου, από καμιά πολιτική παράταξη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Με ενδιαφέρει η πόλη μου. Και με ενδιαφέρει να κάνουν έργα ζωής, τα οποία κοροϊδεύουν επί σειρά ετών το Βολιώτη. Και δεν μιλάει κανένας. Και θα είμαι πρώτος εγώ στο κλείσιμο της πόλης. Και ας πάω στον εισαγγελέα. Ξέρω αυτά δεν σας αρέσουν, γιατί είστε από τους δήθεν. Οι δήθεν θα φύγουν από την πόλη αυτή. 40 χρόνια κουραστήκαμε. Γενικά μιλάω, δεν είπατε κυρία Τασοπούλου. Γιατί παρεξηγήστε? Εσείς μου κάνατε την ερώτηση, δεν σας κοιτάω. Μου είστε ιδιαίτερη συμπαθής εξάλλου. Μ' αρέσουν οι ξανθιές. Λοιπόν, όταν απευθύνομαι σε κάποιον προσωπικά, αναφέρομαι στο όνομά του. Διαφορετικά μιλάω γενικά. Λέω λοιπόν, και πάρτε το απόφαση, ότι αυτή τη φορά ο κόσμος κατάλαβε, τέρμα η κοροϊδία, τέρμα η συνυαλλαγή. Θέλετε να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε, να προσφέρουμε? Εδώ είμαστε. Ναι, κύριε Κουμούτσικα. Δεν ακούω. Εσείς ξέρετε καλύτερα, νομίζω, έτσι ανακοινώθηκαν. Είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές. Και αυτό το λέω διότι διότι έστειμε ο και κατά τον αποσυμφωσιμπλήσε ότι κάποιες προεκλογικές μάζει πέρυσι κυβέρνηση αυτό και Νέα Δημοκρατίας κάτι ετοιμάζουν περισσότερους υποψηφίους των Αθηνών και ενδεχομένως είναι σίγουροι οι συμφωσιμπλήσεις σας ότι βέβαιος στις εκλογές του Μαΐου δεν θα είναι υποψηφίους. Και φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι από κανένα δύο πολιτικάντιδες της περιοχής το άκουσα και εγώ αυτό. Όμως οι εκλογές είναι μετά τις απόκριες, άρα δεν ντύθηκα υποψήφιος δήμαρχος τώρα για να διεκδικήσω το αξίωμα και ούτε να κοροϊδέψω τον κόσμο. Πραγματικά, Γιώργο, και απευθύνομαι και σε όλους, αντίπαλός μου στις εκλογές χωρίς να υπάρχει αλαζονία, μιλάω πάντα, είμαι πραγματιστής, τις εκλογές του Αμαΐου δεν είναι κανείς άλλος εκτός από το σύστημα. Όλοι τους και μόνος μου. Γιατί είμαι ο μόνος υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος δεν είμαι πολιτικός. Εάν λοιπόν ενεργοποιηθεί το σύστημα ώστε να κάνουν παρέμβαση για δεύτερη φορά στην ελληνική δικαιοσύνη, τότε λυπάμαι ειλικρινά, όχι γιατί είμαι μόνο Έλληνας, όχι γιατί ζω σε αυτή τη χώρα, για πολλά δεινά που έρχονται, για όλους μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν για να γίνει αυτό που είπες, Γιώργο, πρέπει να γίνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Εγώ εξάλλου δεν έχω κρυφτεί. Είμαι ο μοναδικός που είπα ότι αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι στηρίζεται η όλη κατηγορία σε ένα κατάπτυστο και σαθρό κατηγορητήριο που καθημερινά καταρρύπτεται πανηγυρικά, που δημιουργήθηκε για καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες και μην ξεχνάμε ότι εγώ είμαι αυτός που με παρέμβασή μου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τέντε τότε, τον παρακάλεσα να επισπεύσει τη διαδικασία ώστε να οδηγηθούμε γρήγορα σε δικάσιμο για να φανεί η αλήθεια, να καταρρεύσει όλο αυτό το ψέμα. Όμως, αυτό που ίσως μπορεί, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ σοβαρό
και δεν πρέπει να δέχεται παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όμως και στον καθέναν, Γιώργο. Και ιδιαίτερα σε όλους αυτούς που μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί με την καθημερινότητα. Βλέπουμε καθημερινά ή σε ποιον ασκείται δίωξη, σε ποιον συλλαμβάνουν, ποιος κατηγορείται, ποιος εκπέπτει του αξιώματος. Καθημερινά το βλέπετε. Όμως δεν μπορούν σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται εδώ, δηλώνει παρόν, να στερήσουν όραμα, φιλοδοξίες, σχέδια και όρεξη για δουλειά που έχει βάλει για τον τόπο του. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτοί ας μείνουν στα όνειρα που έχουν, γιατί απλά η πόλη έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι δεν στέκονται στον πολιτικό τους προϊστάμενο, στη δουλοπρέπεια απέναντι σε αυτούς. Έχει ανάγκη η πόλη μας από ανθρώπους που γνωρίζουν την καθημερινότητα, που θέλουν να προσφέρουν και είναι έτοιμοι να κάνουν την ανατροπή, όπως ο δικός μας συνδυασμός. Γι' αυτό εξάλλου ο δικός μας συνδυασμός δεν αποτελείται από επιστήμονες. Έχει επιστήμονες, αλλά δεν είναι εξ ολοκλήρου επιστήμονες. Έχει ανθρώπους από την καθημερινότητα, ψαράδες, ταξιτζίδες, υπαλλήλους από τη λαϊκή αγορά, οικοδόμους που έχουν βάλει κάποια ένσημα, γνωρίζουν τα προβλήματα. Και έτσι θα πάμε και έτσι θα οδηγήσουμε την πόλη αυτή σε ένα καλύτερο αύριο. Οι επιστήμονες ανήκουν στους πολιτικούς επιστήμονες. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Πιστεύω λοιπόν, Γιώργο, ότι γιατί το πλάτιασα κιόλας πολύ, ότι δεν έχουν τύχει στο να δημιουργήσουν μια καινούργια αδικία, γιατί αυτή τη φορά η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δικαστές με αξία, με ακυρεότητα, με ήθος και πάνω απ' όλα με δικαστική συνείδηση, που θα δουν ότι αδικήσαν μια φορά έναν άνθρωπο με 5 παιδιά, δεν θα ξανακάνουν για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Νομίζω σας έχω καλύψει σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε, αλλά πιστέψτε μου, το συντομότερο δυνατό, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου το πρόγραμμα θα είναι αναρτησμένο στο διαδίκτυο.